You took over the... Well, I think we're ready. I think you will probably need your headsets, as I will be speaking in Greek. Κυρίες και κύριοι, με ξεχωριστή χαρά υποδέχομαι σήμερα στην Αθήνα τους 7 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως και τον Υπουργό Εξωτερικών που εκπροσωπεί το φίλο Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας. Και για πρώτη φορά, μάλιστα, συμμετέχουν και οι Πρωθυπουργοί της Σλοβενίας και της Κροατίας. Η 8η Σύνοδος, λοιπόν, του ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ, όπως ονομάζεται από εδώ και στο εξής, είναι γεγονός. Και με τα συμπεράσματά της να καθρεφτίζονται και στον χώρο που σήμερα μας φιλοξενεί. Ένα εμβληματικό τοπόσημο της σύγχρονης Αθήνας, έτοιμης να αναμετρηθεί με το μέλλον, πάντα όμως κάτω από την άβρα της αιώνιας πηξίδας μας, της Ακρόπολης, και δίπλα στο κύμα της θάλασσας που μας ενώνει όλους, τη Μεσόγειο. Και δεν πιστεύω ότι πρόκειται για απλούς συμβολισμούς, αλλά για κρίσιμες αντιστήξεις τα πραγματικά ζητούμενα της συγκυρίας. Γιατί στην πόλη όπου γεννήθηκε, η δημοκρατία καλείται τώρα να αναβαθιστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αυταρχισμού και του λαϊκισμού. Ενώ η Μεσόγειος του πολιτισμού, των ανοιχτών οριζόντων και της ευημερίας μας ζητά να προστατεύσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια γύρω της, αλλά και την ίδια την ισορροπία στο οικοσύστημα που ζει στα νερά της. Ακριβώς γι' αυτό και η Ελλάδα πρόσθεσε στην ατζέντα μας το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής κρίσης και η παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ούρσουλα Βαντελάινεν, στη σχετική συζήτηση, υπογραμμίζει την προτεραιότητα αυτή που έχει το θέμα και που απασχολεί συνολικά τα κράτη-μέλη της Ένωσής μας. Ειδικά οι καταστροφικές φωτιές του φετινού καλοκαιριού που χτύπησαν ιδιαίτερα την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, δεν άφησαν τελικά αλόβητη καμία μεσογειακή χώρα. Την ίδια ώρα βέβαια που Ευρωπαϊκός Βορράς δοκιμαζόταν από θανατηφόρες πλημμύρες. Είναι η καλύτερη απόδειξη, η ισχυρότερη απόδειξη ότι η περιβαλλοντική κρίση μας αφορά όλους. Είναι και ένα σήμα συναγερμού ότι αυτή αποβιβάστηκε ήδη στις ακτές μας. Και καθώς ο κίνδυνος είναι κοινός, κοινή θα πρέπει να είναι και η άμυνά μας. Οι κατευθύνσεις που δίνει λοιπόν η διακήρυξη των Αθηνών για το περιβάλλον που προσυπογράψαμε σήμερα είναι σαφείς. Συντομιζόμαστε οι 9 χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για να προστατεύσουμε τα δάση μας και τις θάλασσές μας. Διεκδικούμε και συμφωνήσαμε σε αυτό έναν ισχυρότερο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Προχωρούμε στην ανταλλαγή τεχνολογίας και μέσων πρόληψης για να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις της φύσης. Προωθούμε προφανώς τους πράσινους ευρωπαϊκούς στόχους, τη γρήγορη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τις επενδύσεις σε ήπιες πηγές ενέργειας, την προστασία της θάλασσας από τη μόλυνση και όπως συζητήσαμε και με τον φίλο Εμμανουέλ στην Μασσαλία, από την υπεραλίευση. Και βέβαια, ζητάμε να αντιμετωπίσουμε και από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρόκληση των αυξημένων τιμών του φυσικού αερίου, καθώς αυτές έχουν επιπτώσεις τελικά στις τιμές του ρεύματος για όλες τις οικονομίες μας. Φίλες και φίλοι, τα νέα στοιχήματα δεν επισκιάζουν ωστόσο τις παλιές προκλήσεις και από αυτές που εξετάσαμε, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να επισημάνω μόνο ορισμένες. Θεμελιώδης προτεραιότητα όλων μας παραμένει η ασφάλεια και η σταθερότητα σε όλο το εύρος της Μεσογείου. Με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας που οι χώρες μας όλες έχουν υπογράψει και τιμούν και την εφαρμογή της οποίας βέβαια όχι απλά απαιτούν αλλά και εγγυώνται. Και σε ό,τι αφορά, αυτό αφορά όλες τις χώρες, αφορά και τη γειτονική Τουρκία, η οποία είναι καιρός πια να εγκαταλείψει την επιθετική συμπεριφορά
απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην περιοχή. Οι σχέσεις της Ευρώπης με την Άγκυρα άλλωστε καταγράφονται πια αναλυτικά σε όλα τα πρόσφατα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και τώρα στέλνουν και τα Μεσογειακά κράτη το δικό τους μήνυμα. Πρόκειται για μία ακόμα παράμετρο η οποία αναδεικνύει την αναγκαιότητα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, τη χάραξη του δικού της δρόμου στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην ενέργεια, στην οικονομία, στην υγεία. Είναι προβλήματα που θέτουν πια επιτακτικά στο τραπέζι τα ίδια τα γεγονότα, αλλά και οι πρόσφατες αναδιατάξεις στην παγκόσμια σκακέρα. Είναι μια επιλογή που προφανώς προϋποθέτει νέους συνδυασμούς στο πλέγμα των συμμαχιών μας, αλλά προβάλλει πλέον ως αδύρυτο στόχος. Και για την επίτευξή του, η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Η πολιτική μας διακήρυξη είναι ξεκάθαρη απέναντι επίσης σε υβριδικές απειλές όπως η εκμετάλλευση των μεταναστευτικών ροών και η μετατροπή τους σε μοχλό πίεσης για άλλους στόχους. Είναι κάτι που παραβιάζει προφανώς τα δικαιώματα του ανθρώπου, ένα ζήτημα το οποίο αποκτά όμως νέα χαρακτηριστικά στη σκιά των πρόσφατων εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Συνεπώς, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι επιτακτική εξάρθρωση των παράνομων δικτύων διακίνησης ανθρώπων. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης πρέπει να προστατευθούν και ναι, πρέπει να εντατικοποιηθεί και η συνεργασία μας με χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στο Αφγανιστάν, όπως η Τουρκία, προκειμένου οι πρόσφυγες να μπορούν να μείνουν πιο κοντά στις εστίες τους. Ένα όμως είναι βέβαιο. Δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη του φαινομένου των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών που βιώσαμε το 2015. Ο Ευρωπαϊκός Πυρόνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων ήταν και αυτό ένα θέμα στην ατζέντα μας. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπάρχει όμως ούτε ατομική ευημερία χωρίς ασφαλείς και ακμαίους πολίτες. Συνεπώς, η μετά-COVID εποχή απαιτεί σταθερό βηματισμό τόσο στο μέτωπο της δημόσιας υγείας, όσο και σε εκείνο της οικονομίας. Σχετικά με το πρώτο, χαιρετήσαμε την ευρωπαϊκή εμβολιαστική στρατηγική. Και δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία ότι ο κίνδυνος σε όλες μας τις χώρες περιορίζεται πρωτίστως στους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Θα επιμείνουμε σε αυτήν, θα επιμείνουμε να κερδίσουμε τη μάχη της πυθούς, γιατί η πρόκληση της αντιμετώπισης της δημόσιας υγείας παραμένει πανευρωπαϊκή. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο, νομίζω ότι η κοινή μας θέση είναι ότι η οικονομική και η κοινωνική δραστηριότητα δεν μπορούν να ανασταλούν για ακόμα μια φορά στις χώρες μας. Πολύ περισσότερο όταν όλες οι χώρες του Μεσογειακού Νότου, από τις πρώτες και η Ελλάδα, έχουν ήδη τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Το άμεσο στοίχημα, λοιπόν, είναι να συνεχιστεί η οικονομική πρόοδος παράλληλα με την εξάπλωση των εμβολιασμών, ενώ το επόμενο που θα μας απασχολήσει σε λίγο καιρό θα είναι το νέο σύμφωνο σταθερότητας. Θα πρέπει να αξιοποιεί θετικά τις εμπειρίες του προηγούμενου, αποφεύγοντας όμως τις αστοχίες του. Άλλωστε, ειδικά ο Ευρωπαϊκός Νότος απέδειξε ότι δεν έχει ανάγκη από λιτότητα, αλλά από προοπτική και αυτήν είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε. Κυρίες και κύριοι, κλείνω με την εξής παρατήρηση. Ο Νότος της Ευρώπης έχει την παράδοση του παρελθόντος, έχει την ισχύ του παρόντος, αλλά και τη δυναμική του μέλλοντος. Μπορεί λοιπόν να μεταφέρει τη δροσιά της Μεσογείου στην κεντρική, στην ανατολική, στη βόρεια πλευρά της κοινής μας πατρίδας, δίνοντας έτσι νέα πνοή στην ταυτότητά της. Ο ιστορικός Φερνάν Μπροντέλ ανέφερε ότι «Dans son paysage physique, comme dans son paysage humain, la Méditerranée hétéroclite se présente dans nos souvenirs comme une image cohérente, comme un système où tout se mélange et se récompose et une unité
original. Ενώ Έλληνας ποιητής, Γιώργος Σεφέρης, παραλαμβάνοντας το Νόμπελ το 1963, τόνιζε ότι σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας χρειάζεται τους άλλους. Ακολουθώντας λοιπόν τα λόγια αυτών των δύο σπουδαίων ανθρώπων του πνεύματος, την ανάγκη για δημιουργική σύνθεση, λοιπόν, που προκύπτει από την κοινή δράση, νομίζω πως θα βρούμε το δρόμο που αξίζουν οι χώρες μας, η Μεσόγειος και η Ευρώπη την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα τον λόγο πρώτα στον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον φίλο Πρωθυπουργό της Σλοβενίας, τον Γιάννε Σιάνσα, αφού του ευχηθώ ακόμα μια φορά χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Thank you very much. Good evening. It's a great honor to be here today and joining the EUMED community. Thank you, Prime Minister Mitsotakis, dear colleagues, presidents and prime ministers for the support. It's a special moment for us joining this group because enlargement of the MED group takes place at a crucial time in Slovenia's presidency of the Council of the European Union, which gives, and this moment gives Slovenia a new opportunity for coordinating all open issues on the agenda. As Prime Minister Mitsotakis already mentioned, we discussed a variety of issues. I think we have discussed all the important issues facing not only Mediterranean EU member states and our partners, but also whole European Union. I think that maybe this was not planned, but during last few hours we also discussed all major things which fit into the framework of the Conference on the Future of Europe. Also, the very, according to my opinion, the most important issue, the strategic autonomy of Europe. Climate change, also great transition, green transition, migration, security, COVID, recovery, resilience, actual issues, but also all strategic issues, because all of them were mentioned in the speech of Prime Minister Mitsotakis. I will not repeat everything. I will just say thank you again for accepting us into this group. Slovenia is also a Mediterranean country, and Slovenia will strive also in this MED context for the realization of our EU presidency slogan, Together, Resilient Europe. Thank you. Thank you, Yanis. Cher Emmanuel. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chers Kyriakos, pour l'organisation de ce sommet et pour nous accueillir dans ce magnifique endroit de la Fondation Niarchos. Je voulais aussi vous dire combien nous pensons avec affection au peuple grec dans cette année de bicentenaire. J'aurais voulu être présent moi-même aux célébrations et la pandémie nous l'a empêché, mais j'étais de cœur à vos côtés et je suis heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Vous avez tout dit, Monsieur le Premier ministre, cher Kyriakos, mais en quelques mots. D'abord, je constate ce que nous avons obtenu et fait depuis l'année dernière. Nous nous étions réunis à Ajaccio pour promouvoir ensemble le renouvellement de la politique méditerranéenne de l'Union européenne avec plusieurs objectifs. D'abord, continuer à peser davantage et nous élargir. C'est chose faite, nous sommes désormais 9 et je tiens à souhaiter la bienvenue à nos amis de Croatie et de Slovénie. La deuxième chose, c'était d'envoyer un message de stabilité, de paix très clair dans le voisinage. Et je constate que nous avons obtenu des résultats avec une véritable désescalade en Méditerranée orientale et des résultats très concrets, en particulier pour la zone économique exclusive et vos eaux. Je veux ici redire aussi tout le soutien qui est le nôtre à Chypre et à son intégrité, son projet politique, son président ici présent.
Dans ce contexte-là, nous avons aussi réussi à adopter à 27 un nouveau programme pour la Méditerranée qui reflète les ambitions que nous avons portées pour cet espace commun en matière d'environnement, de promotion du développement humain, de dialogue soutenu avec les sociétés civiles et le souci constant de prendre en compte les besoins et aspirations de la jeunesse. Et puis, la discussion d'aujourd'hui l'a montré, nous continuons d'être très vigilants sur les situations géopolitiques méditerranéennes. Nous avons eu un long débat sur la question libyenne, où nous sommes étroitement coordonnés. Nous avons l'objectif de mener ce sommet le 12 novembre prochain, et il sera étroitement piloté en européen, et en particulier avec tous les États membres présents aujourd'hui devant vous. Nous avons évoqué les situations en Tunisie, au Liban, qui font l'objet d'une coordination étroite entre nous tous. Deuxièmement, vous avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, l'importance de l'agenda climatique. Vous avez tout dit, et je ne le répéterai pas, je vous remercie encore de votre présence à Marseille pour l'UICN, mais nous avons une ambition commune, la Commission a proposé un plan d'ensemble, nous avons pris des engagements en matière de biodiversité pour une Méditerranée exemplaire en 2030 et qui nous engage. Et je me félicite aussi de la solidarité européenne lors des incendies qui ont frappé plusieurs pays. La Grèce, évidemment, mais vous l'avez rappelé, Chypre, l'Italie. La France a ainsi été fière de déployer dans ce cadre 4 modules aériens et 250 hommes. Et si demain, vous étiez confrontés aux mêmes événements, nous referions la même chose, avec l'esprit de solidarité qui serait le vôtre si nous étions confrontés aux mêmes phénomènes. Et nous nous sommes engagés à renforcer encore les mécanismes européens, tels que Rescue, qui permettent de structurer véritablement notre solidarité en la matière. Et je me félicite de cet agenda que j'avais, pour ma part, beaucoup défendu lors du discours de la Sorbonne. Et puis enfin, nous avons évoqué, le Premier ministre slovène le rappelait, l'agenda de souveraineté et d'autonomie stratégique. Dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, nous sommes ici tous convaincus de l'importance sur le plan économique, climatique, technologique, stratégique et militaire de renforcer la souveraineté européenne, de prendre en compte la recomposition du monde, la réalité de nos menaces, en particulier les menaces terroristes à notre voisinage, des jeux d'alliance et tirer toutes les conséquences de ce que nous devons faire pour nous-mêmes, en Européens. Et notre volonté commune est que dans les prochaines semaines, nous puissions décliner de manière très concrète cet agenda qui a largement commencé, mais qui nécessite d'être continué et renforcé. Voilà ce que je voulais dire en complément de ce que deux collègues venaient d'évoquer. Vous redire le plaisir et le bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Vous avez dit, en citant poète et historien, l'importance et l'unicité de notre Méditerranée. Elle est porteuse de civilisation commune. Et le dire ici est plus qu'intimidant. Et je crois que nous devons être fidèles à ces civilisations successives, mais la racine profonde se situe à quelques centaines de mètres de nous. Elle nous oblige à l'unité, à la pensée commune et à la fidélité à cette histoire qui est née en Europe, celle de la démocratie, de nos valeurs, mais aussi du respect de l'intelligence, du savoir et de la culture. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Abdamouniko. Ευχαριστώ, κύριε Κομού. Κυρίες και κύριοι, πρώτης όποιας άλλης αναφοράς, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον φίλο Πρωθυπουργό της Ελλάδας για την θερμή φιλοξενία, αλλά και την άψογη διοργάνωση της Συνόδου. Οι τακτικές μας συναντήσεις και τα όποια αποτελέσματα που προκύπτουν, καθώς και η μεταξύ μας αλληλοενημέρωση και συντονισμός, συνιστούν, πιστεύω, σημαντικό εργαλείο ώστε οι πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη και την μεσογειακή διάσταση. Είναι γι' αυτό που δράττουμε της ευκαιρίας να καλωσορίσω θερμά τα δύο νέα μέλη της ομάδας των νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κροατία, τις φίλες Κροατία και Σλοβενία. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και χωρίς να παραγνωρίζουμε ιδιαίτερα τις τραγικές συνέπειες που δυστυχώς βίωσε η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και οι υπόλοιπες των μεσογειακών χωρών
από μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών. Κοινή ήταν η θέση που καταγράφηκε στην Ειδική Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή για επίσπευση, υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των μεσογειακών κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσα τους συναδέλφους μου για την πρωτοβουλία που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει σε συνεργασία και με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου για τον καταρτισμό ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μας απασχόλησε βεβαίως και τον φλέγω θέμα του μεταναστευτικού. Ένα θέμα για το οποίο όλα τα μεσογειακά κράτη παραμένουν σε εγρήγορση, ιδιαίτερα μετά και τα τελευταία γεγονότα στο Αφγανιστάν και που σίγουρα επηρεάζουν ιδιαίτερα τις χώρες πρώτης γραμμής, μεταξύ των οποίων πάντοτε δυστυχώς και η Κύπρος, η οποία δέχεται προσφυγικές ροές κατά κύριο λόγο από την Τουρκία. Όπως ήταν φυσικό και έχοντας αναφερθεί σε κοινές προκλήσεις, συζητήσαμε τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το Αφγανιστάν, αλλά και των όσων επηρεάζουν αρνητικά το κοινό μας όραμα για μια ειρηνική, σταθερή, ασφαλή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο. Εκφράσαμε ιδιαίτερη ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην Συρία, τον Λίβανο, την Λιβύη, την Τινησία και τονίζοντας ότι χρήζουν αμέσων λύσεων προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την κυριαρχία και ακεραιότητα, αλλά και ευρύτερα την ειρήνη στην περιοχή. Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, χαιρετήσαμε την πρόσφατη επανάληψη των επαφών υψηλού επίπεδου μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, μεταφέροντας την ετοιμότητα της Ένωσης να στηρίξουμε ενεργά τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Κυρίες και κύριοι, κατά την Σύνοδο καταγράφηκαν επίσης ταυτόσιμες απόψεις σε μια σειρά θεμάτων που αποτελούν προτεραιότητες στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχει κάνει ήδη αναφορά ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι των συναδέλφων. Απλά θα περιοριστώ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας με παράλληλη ενίσχυση των υφισταμένων οργανισμών υγείας της Ένωσης και την δρομολόγηση δημιουργίας οργανισμού για ιατρική έρευνα και καινοτομία. Η ενίσχυση της συνεργασίας της Ένωσης με την Ανατολική Γειτονία μέσω υλοποίησης των απορρεόντων του περσινού Υπουργικού Φόρουμ της Ένωσης για την Μεσόγειο και της νέας ατζέντας για την Μεσόγειο, αλλά και ιδιαιτέρως την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο, η ενέργεια, η έρευνα και η καινοτομία και η γαλάζια οικονομία. Συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, άφησα τελευταίες τις αναφορές στις έκνομες και διεθνώς καταδικαστές ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε αυτές αφορούν το έδαφος είτε την θάλασσα, και είτε σε απαράδεκτες ιδιαίτερα αξιώσεις για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού. Ενέργειες και αξιώσεις οι οποίες αντιβαίνουν του διεθνούς δικαίου και αναντίλεκτα εντείνουν το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή υπονομεύοντας την σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια. Η δική μας θέση παραμένει στο διεθνές δίκαιο, προσιλωμένη αυστηρά στο διεθνές δίκαιο, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα και σε αυτό το πλαίσιο επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας, την οποία υιοθετούν και όλα τα μέλη της Συνόδου, όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μόνιμη διευθέτηση του ζητήματος από τη μια οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία και από την άλλη την εξέβρεση μιας λύσης που να μην εκφεύγει είτε των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σε αυτό το πλαίσιο και εν ώψη της επικείμενης συνάντησής μου με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επανέλαβα στους αγαπητούς συναδέλφους, στους αγαπητούς φίλους, ότι παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι
στην εξέβρεση λύσης που, όπως έχω προαναφέρει, θα πρέπει να εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ομόφωνη θέση όλων των ηγετών, όπως καταγράφεται στην σημερινή κοινή δήλωση. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, θα ήθελα για ακόμη μια φορά να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για το περιεχόμενο της κοινής διακήρυξης που επιβεβαιώνει εκ νέου την έμπραχτη στήριξη και αλληλεγγύη στην πατρίδα μου, όπως θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο Κυριάκο για άλλη μια φορά για την σύγκληση και άριστη διοργάνωση της σημερινής συνόδου. Μια συνόδου που επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, δίδοντας την ευκαιρία μέσα από ένα παραγωγικό διάλογο να επαναλάβουμε και να επανακαθορίσουμε τους κοινούς στόχους, αλλά και την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που όχι μόνο ως Ευρώπη, αλλά και η Νότια γειτονία αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Και Μάριο. Ma prima di tutto vorrei ringraziare il Premier Mitsotakis per aver organizzato questo vertice e per la calorosa accoglienza che mi ha riservato stamattina. E volevo anche dare il benvenuto ai presidenti della Croazia e della Slovenia. Oggi il nostro gruppo non si chiamerà più M7, MED7, ma MED9. E l'Italia è favorevole ad un ulteriore allargamento a tutti i paesi del Mediterraneo. Il primo argomento del nostro vertice è stato il clima, ma prima ancora di questo desidero esprimere solidarietà al Premier Mitsotakis per i terribili incendi di quest'estate. E l'esperienza che abbiamo vissuto con incendi che sono andati dalla Turchia al Portogallo è forse la lezione migliore per procedere con rapidità e determinazione alla lotta contro il cambiamento climatico. I rapporti delle Nazioni Unite citano decine e decine di esempi che rendono necessaria questa azione convinta e determinata. Sostanzialmente tutta questa esperienza ci dice che la trasformazione è veramente gigantesca e che non c'è tempo, non c'è possibilità di dilazionare, di ritardare, perché i costi che i nostri paesi e le nostre persone, le persone, i cittadini subirebbero sarebbero immensi. Dall'altra parte però dobbiamo considerare che una transizione di questo tipo, così grande, così rapida, comporta anche costi economici e sociali immensi. E qui abbiamo di fronte una scelta, in un certo senso, o meglio, un programma che nei suoi elementi non è facile da riconciliare. Da un lato siamo determinati a percorrere questa transizione con la massima determinazione, il massimo impegno, la massima rapidità. Dall'altro siamo anche altrettanto determinati a proteggere, specialmente i più deboli, dai costi sociali che sono certamente potrebbero essere, come abbiamo visto ora, come stiamo vedendo ora, dall'aumento delle bollette del gas naturale e dell'elettricità, potrebbero essere veramente significativi. E infine in tutto questo ci dobbiamo chiedere se il nostro debito, il debito che accumuleremo nei prossimi anni, sarà sostenibile. È chiaro che in tutto questo c'è un ruolo fondamentale dell'Europa e della Commissione europea. Per tanti motivi, uno è quello che ho appena detto. Un altro è che i nostri paesi all'interno dell'Unione Europea sono in una situazione di partenza verso questo viaggio, nella lotta al cambiamento climatico, sono in posizioni diverse. I paesi, soprattutto del nord, dipendono meno dei paesi del sud da certi idrocarburi. E poi c'è un altro motivo per cui la Commissione, non solo come coordinatrice, o l'Europa, non solo come coordinatrice di questo processo, ma anche proprio come attore, c'è anche un altro motivo per cui è centrale, ed è il suo potere d'acquisto. La lezione dei vaccini è stata presa e devo dire che
La Commissione europea nella fase successiva, nella seconda fase della campagna di acquisto di vaccini è stata veramente straordinaria. Una delle cose di cui si è parlato è cercare di vedere se questo ruolo di acquirente collettivo potesse essere esteso anche ad altre esperienze. Abbiamo discusso anche dell'aumento dei prezzi del gas naturale e delle esperienze di alcuni paesi nell'affrontare questo problema e anche che cosa hanno fatto per proteggere, come dicevo prima, specialmente i più deboli da questi aumenti di costo. C'è però un'altra dimensione che è stata discussa oggi nel vertice, nella quale di nuovo l'Europa emerge come centrale, ed è la dimensione della difesa europea. È abbastanza evidente che gli eventi di questi ultimi mesi stanno portando a un profondo riesame delle nostre relazioni internazionali, un riesame la cui conclusione non può che essere un rafforzamento della sovranità europea. E uno degli aspetti di questa sovranità è la difesa europea. Di questo si è discusso e oggi direi iniziata in maniera abbastanza esplicita una riflessione sugli aspetti organizzativi, ma è solo l'inizio, ma sono certo che questa riflessione continuerà e ci terrà occupati per gli anni a venire. Per inciso, anche su questo fronte non c'è molto tempo da aspettare, però. Abbiamo anche discusso della situazione di sicurezza del Mediterraneo, soprattutto la parte diciamo più a noi, più vicina, cioè la parte Nord Africa, Libia, Tunisia, e la situazione è abbastanza diciamo instabile, ma tutti i paesi di questo vertice hanno assicurato di contribuire al mantenimento della stabilità in questi paesi. Mi fermo qui e vi ringrazio molto, ringrazio ancora una volta il Premier Mitsotakis. Grazie. Thank you, Mario. Pedro. Muchas gracias en primer lugar al Primer Ministro griego por la hospitalidad y por el éxito de esta conferencia. También dar las gracias y la bienvenida a los colegas tanto de Eslovenia como de Croacia. Pasamos a ser 9 y creo que esto es importante porque demuestra la importancia, la relevancia de la perspectiva mediterránea en el proceso de integración europea. El segundo punto que quisiera trasladar es el de la emergencia climática, que ha sido objeto de una reunión específica, también con la presidencia de la Comisión Europea. Y quisiera, en primer lugar, trasladar la solidaridad de un país que también sufre las catástrofes naturales y los incendios, como hemos sufrido a lo largo de estos meses de verano, al conjunto de países aquí presentes por los incendios y las catástrofes naturales que han tenido que gestionar a lo largo de estos meses de verano. También reivindicar el trabajo de todos aquellos, del personal de extinción de estos incendios, que se juegan literalmente la vida para poder defender la vida de sus compatriotas. Y sin duda alguna también reivindicar la memoria de las víctimas de estas tragedias naturales que, por desgracia, cada vez son más habituales. En este sentido, quiero reivindicar también el trabajo que ha hecho el Gobierno griego, en el sentido de que, en fin, en las conclusiones que hoy se publican vienen recogidas muchas de las demandas que, al menos desde el Gobierno de España, hemos planteado: reforzar el sistema de protección civil, también plantear una coherencia mayor de las políticas, porque en muchas ocasiones la prevención de incendios no es solamente la reacción a los mismos, sino también trabajar y anticipar muchos de esos incendios con la limpieza de montes, con la coherencia de políticas comunes, como es, por ejemplo, la política agrícola común, con su compromiso en la reducción de los gases de efecto invernadero y, sin duda alguna, también una nueva cultura en el uso de la tierra por parte de nuestros compatriotas. Quisiera también, a este respecto, trasladar que la experiencia de España desde 2008 ha sido, en el ámbito de la reacción, la constitución de una unidad de emergencias militar.
aparte de todo el sistema de protección civil que tenemos. Y en ese sentido, y ahondando en la idea que tanto el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, como el primer ministro Draghi han explicitado en esa Europa de la defensa, yo añadiría, además de la Europa de la defensa, la Europa de la defensa y la seguridad. Y en esa seguridad, empezar a trabajar en lo que pueda ser un embrión de respuesta militar, de reacción militar a estos hechos que, por desgracia, van a ser cada vez más habituales, como son las catástrofes naturales. Seguir también, en tercer lugar, lo que ha dicho el primer ministro Draghi. Hemos hablado del precio de la energía. Y creo que es muy importante, primero, subrayar a todos nuestros conciudadanos que el precio de la energía y su alza es un problema europeo, no es un problema de cada uno de los países que estamos aquí presentes o de los Estados miembros que componemos la Unión Europea. Es un problema europeo y, por tanto, tenemos que encontrar soluciones a nivel europeo, porque es, además, a nivel europeo donde vamos a poder hacer valer nuestro peso específico en las relaciones internacionales de cara a esa autonomía estratégica a la cual se ha hecho referencia por parte de otros colegas y, por tanto, vamos a ser capaces de dar unas respuestas mucho más eficaces a este precio de la energía. Estoy pensando en que, efectivamente, a día de hoy lo que hemos hecho los Estados miembros ha sido responder con nuestros instrumentos nacionales. Pero si queremos hacer de esa transición ecológica una transición ecológica justa, necesitamos empezar a abrir un debate a nivel europeo sobre el marco normativo que tenemos de los mercados de la electricidad. Y también empezar a pensar en una autonomía estratégica de la energía. Y por qué no pensarlo también del gas natural. Son debates que hemos planteado a la Comisión Europea, que hemos planteado también al resto de colegas y que creo que va a ser necesario abrir durante las próximas semanas y meses en el conjunto de la Unión Europea. El cuarto punto sería la vecindad sur. Desde luego creo que España y el resto de colegas aquí presentes somos muy conscientes de que es necesario estabilizar la otra parte del Mediterráneo. Ahí creo que tenemos que reforzar los programas que tienen que ver con la transición ecológica, con la transformación digital, con el intercambio también en educación, en cultura, en definitiva poner en el centro de nuestras políticas a las personas en las dos partes del Mediterráneo. Y ahí entra de lleno el desafío de la migración. Desde España, y también se viene reflejando en las conclusiones que hoy estamos presentando a la opinión pública, hemos defendido siempre reforzar la dimensión exterior de la migración, porque necesitamos con los países de origen y con los países de tránsito reforzar esas políticas que permitan el desarrollo, la estabilización institucional y, en consecuencia, el evitar, en primer lugar, esos flujos migratorios tan intensos como hemos recibido o como podemos recibir en los próximos meses y años. Y, finalmente, de nuevo, para finalizar, felicitar la organización por parte del Gobierno griego y, sin duda alguna, también por parte del primer ministro griego de esta importante cumbre del MED9. Y, dado que España va a albergar el próximo año esta importante cumbre, al menos, Kyriakos, hacerla también como se ha celebrado esta. Muchas gracias. Thank you, Pedro, for your kind words. Robert. Thank you, Kyriakos, for your warm welcome and for hosting EUMED9. Today we started off with a very important discussion on a very thematic subject, climate change. This was the first part of the discussion, as it should be. Why? Because the entire Mediterranean region is unfortunately being identified as a climate change hotspot. And what we are experiencing now is only the beginning. On this note, I would like to convey my deepest sympathies to our Mediterranean counterparts and their citizens, who have unfortunately lost their homes and loved ones due to the devastating damages caused by wildfires. The EU has been a prime mover in setting the example globally, and we need to continue showing leadership in the battle against climate change, especially if we are to ensure a successful outcome at COP26
in Glasgow. As regards mitigation, then, a lot of work has been already set in motion at an EU level, with the Fit for 55 package setting us indeed on the right course. Taking the necessary action is not an alternative, but a must. Our discussion today, then, on biodiversity, forests, the marine environment, and the blue economy confirmed that ambitious action needs to be taken both at a regional and at a global level. Prioritizing new and innovative renewable energy technologies will also contribute to decarbonization and geopolitical stability. We also agreed that safeguarding the competitiveness of certain sectors that are global in nature, such as shipping, the maritime sector, and aviation, remains a key priority for our region. These industries must be safeguarded against the backdrop of maintaining a level playing field, whilst also ensuring that the strategic role of combined transport and connectivity are addressed. This due to the reason that they are highly impactful on island states, particularly on small island states such as Malta and Cyprus. All throughout, however, we must ensure that societal impacts are considered with great attention. It is also amply clear in our opinion that there must be regional cooperation with our Mediterranean partners in order for climate change adaptation strategies and mitigation measures to be effective, which is why peace, security, and above all, stability in the entire Mediterranean region remains crucial, as they collectively impact the enhancement of cooperation and exchanges at all levels. Sharing a common approach is key for the future of the Mediterranean region and Europe as a whole. I would also like to take this opportunity to express solidarity with Cyprus. We continue to stress that respect for sovereign rights and support for international law and dialogue are the way forward. However, mindful of the fact that Turkey is a key player in the region and a partner of the European Union as a whole on many levels, not least the important subject of migration, we also need a parallel track that reflects reality. In this regard, cooperation with Turkey is increasingly important. That is a position which Malta has taken throughout, particularly with the unraveling situation in Afghanistan. Afghanistan is a multifaceted case with serious security and humanitarian concerns. These, in turn, may have severe implications on the emergence of possible strategic threats, such as a marked increase in irregular migratory flows, narcotic trafficking, terrorism, and human rights abuses. The EU's disengagement from the area is not an option. It is vital for the EU and its member states to work closely with neighboring countries in the region to stabilize Afghanistan. This will in turn reduce the risk of increased migratory flows, an area where we also should start thinking of coordination and common guidelines. Malta's contribution to this effort may be small and limited in certain aspects, but our political will and commitment to the cause are strong and significant. Malta's concerned with the continued irregular flows arriving at the EU's external borders. This is a daily problem for us. The Central Mediterranean route continues to see the highest number
of crossings. And the medium and long term, prevention of irregular migratory flows and enhanced returns are of utmost importance. And this can only be ensured through increased cooperation with third countries. For the Central Mediterranean route, Libya and Tunisia are a priority. Over the last year, I visited Libya and had various discussions there. As recent as last week, the Libyan Prime Minister flew over to Malta. I had the privilege to host him in Malta. And this open channel of communication between Malta and Libya brought to the fore the excellent diplomatic relations which we today enjoy. Let us allow Libyans to rebuild back Libya. Let us engage with Libya at an economic level. Let us give business opportunities to Libya. Let us discuss investment with Libya. Let us not think of Libya as just a source of irregular migration, because it is not. I am pleased to announce today, I have already informed my colleagues, that as of next Monday, Malta and Libya will be resuming commercial flights. On a final point, Malta has constantly promoted a European foreign policy, recognizing that peace and security in the Mediterranean is fundamental for attaining stability in Europe. We welcome the priority being given to the region and reaffirm the strategic importance of the southern neighborhood. Particularly in a globalized world, none of the shared challenges faced in the region today can be tackled by any country alone. Therefore, cooperation in the Mediterranean is key to finding mutually beneficial solutions to shared challenges and to convert these into opportunities for cooperation. The COVID-19 pandemic has brought the challenges we face in the region to the fore, and our priority now is a sustainable post-COVID recovery and an inclusive green transition. A European approach was instrumental in tackling the pandemic successfully. This is certainly a different September than the one which we had a year ago. Thanks to our common approach and action on the procurement of the vaccines, on the vaccination strategy as well, and on a very important aspect, the digital COVID certificate. I want to thank Prime Minister Mitsotakis for having pitched the model of green passports, as this was a critical game changer, especially for countries like Malta, which are heavily dependent on the tourism sector. And talking about game changers, the Next Generation EU is not just a recovery plan, it is a historic agreement showcasing European solidarity. Thank you, Ursula. Rightly so, the green and digital transformations are at the core of Europe's economic recovery. And it is imperative that they are reflected in our own country policies. From my country's end, the green and digital transformations feature prominently in Malta's recovery and resilience plan, as we have managed to dedicate a higher percentage of the funding to green and digital projects than was actually required. The blueprints are there. It is now up to us and to our collective political will to get these translated into partnerships and programs that make a real difference to people's lives. Thank you. Thank you, Robert. Dear Andre. Thank you very much, dear Kyriakos. I'm delighted to be here tonight in Athens and to thank you personally, as well as the other leaders of the EUMED 9 as of today, for having accepted Croatia, along with Slovenia, to be part of this important group of the members of the European Union belonging to the Mediterranean. Croatia is, as you know, an Adriatic country that
has its civilizational roots in the Mediterranean, we are committed to increase our cooperation, not only through an intensive political dialogue, but also through strengthening our economic cultural relations. I would like to thank Kyriakos for an excellent bilateral meeting earlier this morning, and I think it has accentuated the importance of the principle of solidarity. Greece has extended its solidarity together with our other partners when Croatia was hit by two very heavy earthquakes earlier, and we have helped Greece during this summer by sending one of our firefighting planes to assist Greece and the Greek people faced with this natural catastrophe that was really devastating. Today, I think it was a great opportunity to address the critical issue of the future of the globe, of the world, of the Mediterranean, of every single of our countries, and that is the climate change, accelerated global warming, a rising level of the seas, consequences for the political stability in other parts of the world, which will inevitably have clear impact on the way that we live in Europe. Here are the countries who are faced with Western Mediterranean, Central Mediterranean, and Eastern Mediterranean, migratory route. And I think that our debate on this issue, where we should strengthen the external borders of the European Union, is critical facing the post-Afghanistan new circumstances. I think that we will also be drawing on each other's experiences in fighting the COVID-19, in using the COVID certificates, in accelerating the process of vaccination, something that most of us who are tourist-oriented economies can certainly learn from each other. And therefore, coming out of the pandemic period, we are now entering into the phase where, from keeping the jobs, we are entering the phase of creating the jobs, and thus ensuring the economic and social standard of our citizens. The big answer to the big problem that all of us through the EU Next Generation provided and through the leadership of the Commission is certainly a leverage that will help us in attaining resilience and attaining recovery and a quick economic growth as it was before the pandemic. On political and security issues, we have expressed our positions that are well-known, positions of solidarity and support regarding Cyprus, position of stability and peace regarding North Africa and the entire MENA region. I very much look forward to actively participate in our future meetings to bring to this grouping also the issues that are of security, political and economic concern in the region of the Adriatic and Ionian part of the Mediterranean, and I know that both Croatia and Slovenia will certainly be an added value to the Mediterranean cooperation within the European Union. Thank you, Kyriakos. Thank you, Andrei. And on behalf of Prime Minister Costa, who could not join us, the Minister of Foreign Affairs of Portugal. Muito obrigado, Primeiro-Ministro. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Grécia a excelente organização desta 8ª Cimeira dos Países do Sul da Europa. E quero saudar a adesão da Croácia e da Eslovénia a este grupo. A Cimeira dos Países do Sul é um excelente momento para a troca de informações, para a troca de experiências e para a concertação de posições. E tudo isso está muito bem expresso nas declarações finais desta Cimeira. Queria, da parte de Portugal, salientar apenas dois pontos. O primeiro é relativo à ação climática, uma tarefa cada vez mais urgente. Mas para que a ação climática seja produtiva, para que a transição verde seja bem-sucedida, nós temos, ao mesmo tempo, que reforçar o modelo social europeu de implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, porque assim mitigaremos os custos sociais associados à transição e conquistaremos os cidadãos
para uma transição verde, energética e digital bem-sucedida. O segundo ponto diz respeito à economia. A economia europeia já está numa retoma que todos nós podemos constatar. E está nessa retoma porque fomos capazes de mobilizar os fundos financeiros indispensáveis para que políticas económicas de crescimento e desenvolvimento pudessem ser implementadas em todos os Estados europeus. É por isso muito importante que o debate que haveremos de ter sobre a governação económica da União Europeia e, em particular, sobre o semestre europeu, seja um debate que reforce esta nossa recusa das políticas de austeridade e que continue a garantir as condições para políticas de crescimento económico e desenvolvimento económico e social. Muito obrigado. Thank you all very much.